Καλώς ορίσατε στην κουζίνα μου. Στην κουζίνα που έγινε και δική σας, γιατί ό,τι σας δείχνω τα φτιάχνετε και μου στέλνετε εντυπώσεις και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Θέλω να φτιάχνετε τις συνταγές μου. Πάμε να φτιάξουμε μια υπέροχη συνταγή τώρα. Μπισκότα σοκολάτας κρακελέ, φανταστικά. Είναι σαν να τρως ένα μπισκότο εξωτερικά και η καρδιά του μοιάζει με ένα σουφλέ σοκολάτας. Δείτε τα υλικά, είναι υπέροχη συνταγή. Θέλω να τη φτιάξετε όλοι και περιμένω και εντυπώσεις. Για τα κρακελέ μπισκότα σοκολάτας χρειαζόμαστε 80 γραμμάρια βούτυρο, 150 γραμμάρια ψηλή κρυσταλλική ζάχαρη, ένα κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας ή λίγη βανιλίνη, 2 μεγάλα αυγά, 60 γραμμάρια κακάο, 125 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα κουταλάκι του γλυκού κοφτό baking powder, 2 πρέζες αλάτι και ζάχαρη άχνη για το άχνισμα. Για να φτιάξω αυτά τα φανταστικά μπισκότα σοκολάτας κρακελέ, θέλω τα υλικά μου να είναι ζυγισμένα και έτοιμα μπροστά μου. Το πρώτο πράγμα που κάνω, ένα μπολ για να βάλω τα υλικά και το δεύτερο, να βάλω το βούτυρο στο τηγάνι για να λιώσει ελαφρά. Θα χρειαστώ 80 γραμμάρια βούτυρο. Βούτυρο από 100% αγνό αγελαδινό γάλα. Να ξέρετε ότι το 50% της επιτυχίας ενός γλυκού είναι η γεύση του βουτύρου που βάζετε μέσα. Και έχει και τη διαγράμμιση εδώ, οπότε δεν χρειάζομαι ζυγαριά. Το βάζω στο τηγανάκι μου να λιώσει ελαφρά. Λοιπόν, και μόλις αρχίζει και λιώνει, ας μείνει και ένα κομματάκι μέσα, δεν πειράζει, το σβήνω. Και όσο θα κάνω τα υπόλοιπα υλικά, αυτό το μικρό κομμάτι θα έρθει να λιώσει και θα ρίξει και τη θερμοκρασία του λιωμένου βουτύρου που έχει ζεσταθεί αρκετά. Θέλω το αλεύρι μου κοσκινισμένο μέσα σε ένα μπολ. Και τώρα θέλω ένα κοφτό κουταλάκι του γλυκού μπέικιν, μέσα και το μπέικιν και μέσα το αλάτι μου. Όλα μαζί, ένα ανακάτεμα στα υλικά. Τα αφήνουμε στην άκρη. Και πάμε τώρα. Θέλω τα αυγά μου σε θερμοκρασία δωματίου χτυπημένα με τη ζάχαρη μέχρι να γίνουν κρέμα. Αυγά, ζάχαρη και βανίλια. Μόλις κρεμώσουν τα αυγά με τη ζάχαρη και γίνουν έτσι μια ωραία πυκνή βελούδινη κρέμα, ρίχνουμε μέσα τη βανίλια. Και τώρα θα πέσει μέσα το κακάο κοσκινισμένο. Αυτό ήταν. Να ανακατευτεί πολύ καλά το κακάο μέσα στα αυγά μου και τώρα θα δουλέψουμε χεράκι. Πάρτε μια σπατουλίτσα και τώρα θέλω μέσα το βούτυρο που έχει λιώσει και έχει μείνει λίγο να γίνει χλιαρό. Να την αγιαλίσει ωραία το μείγμα μου. Μυρίζει σαν σουφλέ. Αν αγαπάτε το σουφλέ σοκολάτας, με αυτά τα μπισκότα θα πάθετε σοκ. Το αλεύρι μου, το μπέικιν και το αλάτι είναι κοσκινισμένα μέσα σε ένα μπολ και θα πέσουν μέσα. Με τη σπάτουλα φροντίζω να μπει το αλεύρι μου μέσα στο μείγμα. Τώρα θα μου πεις και πώς θα το πλάσεις αυτό το μείγμα σε μπισκότα. Πρέπει να μπει λίγο στο ψυγείο μέχρι να σφίξει ελαφρά το μείγμα μου, να γίνει σαν πλαστελίνη και μετά θα πλάσουμε τα μπισκότα. Το έχω στο ψυγείο μου παγωμένο για να σας δείξω πώς γίνονται τα μπισκότα. Θα χρειαστώ και ένα ταψάκι με ζάχαρη άχνη. Να πιάσω την έτοιμη ζύμη από το ψυγείο που έχει παγώσει, έχει σφίξει και είναι έτοιμη για πλάσιμο. Όσο πιο μεγάλα τα φτιάξετε τα μπισκότα, τόσο πιο κρακελέ θα γίνουν. Κρακελέ σημαίνει ραγισμένο, γι' αυτό τα μπισκότα αυτά λέγονται και ραγισμένα μπισκότα. Και θέλω την άχνη μου κοντά και θέλω μεγάλες μπάλες. Το χωρίζω στην αρχή, περίπου 1,5 κουταλιά είναι το κάθε μπισκότο. Και φουσκώνουν και αρκετά, έχουν το μπέικιν μέσα, έχουν τα αυγά, βγαίνουν 12 μεγάλα μπισκότα. Φτιάχνω μεγάλες μπάλες. Δώστε το ωραίο σφαιρικό σχήμα, κάντε το μπαλάκι και ρίξτε το μέσα στη ζάχαρη άχνη.
2 λαμαρίνες χρειάζομαι, στρωμένες με αντικολλητικό χαρτί, 6 στη μία λαμαρίνα, 6 στην άλλη λαμαρίνα. Την ώρα που ψήνονται, σπάει η μύτη σας. Η μυρωδιά τους είναι το κάτι άλλο. Βανίλια, κακάο, βουτυράκι. Το κυλάω καλά μέσα στη ζάχαρη άχνη και μετά το πατάω και λίγο να κάνει μια επιφάνεια περίπου 3 εκατοστά. Ελαφρά. Αυτό φουσκώνει και θα γίνει το διπλάσιο. Μην το βλέπετε έτσι μικρό. Γι' αυτό θέλουν αραιά μεταξύ τους. Τα 6 στη σειρά, πάμε για ψήσιμο. 12 με 15 λεπτά μέχρι να φουσκώσουν, να σκάσουν, να ραγίσουν από πάνω και να σας σπάσει η μύτη από τη μυρωδιά. Ετοιμάστε καφεδάκια και φτιάξτε κρακελέ μπισκότα σοκολάτας. Καταρχήν βλέπετε γίνονται διπλάσια. Μόλις βγουν από το φούρνο τα αφήνω 10 λεπτά να κρυώσουν επάνω στον πάγκο μου. Μην τα πιάσετε όπως είναι ζεστά, είναι ακόμα μαλακά και θα διαλυθούν. Μόλις κρυώσουν απ' έξω κάνουν τραγάνισμα και η καρδούλα τους είναι μαλακή σαν να τρως ένα ωραίο σουφλέ σοκολάτας, ένα ωραίο κέικ σοκολάτας. Είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Να τα φτιάξετε όλοι και περιμένω τα σχόλιά σας.